Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Στο προηγούμενο μάθημά μας ήρθαμε σε πρώτη γνωριμία με τα αργοσύντομα μέλη του πλαγίου δευτέρου ήχου. Είδαμε το κύριε Κέκραξα, το κεκραγάριο, σε ηχοπλάγιο του δευτέρου και συνεχίζουμε με το κατευθυνθήτο σήμερα. Θυμάστε τι είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Πιστεύω να τα έχετε μελετήσει και εσείς. Χρησιμοποιεί την σκληρή χρωματική κλίμακα. Τα διαστήματα παίζουν σημαντικό ρόλο. Καθώς είμαστε λοιπόν στο χρωματικό γένος και ίσως δυσκολευτείτε λίγο. Υπομονή. Θα πούμε πολλά μαθήματα. Θα είναι και αυτό σιγά σιγά γνώριμο το άκουσμα της σκληρής χρωματικής κλίμακας. Ας πάμε να δούμε παραλλαγή. Το κατευθυνθήτο η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών σου, έπαρσης των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου, Κύριε. Η βάση μας, είχαμε πει, ο φθόγκος πα. Πα, πα βου γα δι, δι γα βου πα. Βαρύ τετράχορδο, Πα βου γα δι, δι και, δι και. Διαζευτικός τόνος, 12 ηχητικά μόρια. Και πάμε στο οξύ τετράχορδο. Και ζωνή πα, πάνιζο και διγαβούπα. Η σκληρή λοιπόν χρωματική κλίμακα. Πα, αρχίζουμε με άρση. Δι, δι και ζω και διγαδί. Δίγαδι, έτσι. Δίγαδι και ζω και δι γαβού και δι δι. Δι δι και δι γαβού παβούγα. Δι και δι γαγαδι γαβού παβού παπα. Νίζω και... 6 φωνές υπερβατή ανάβαση. Φτάνουμε στον φθόγκο νι, χρωματικά, Νίζω και, ζωνίζω και, και δι και... Και καθώς το μέλος περιστρέφεται γύρω από τον και, έχουμε μία διέση στον δι. Και δι και ζωνί πανίζω και και ζωνί και και ζωνί και. Έτσι, το οξύ τετράχορδο. Σκληρή χρωματική κλίμακα, το ξαναλέμε, είμαστε στον πα. Πα. Νίζω και, και δι και ζω, νι πανίζω και, και ζω νι και, δι και δι γα βου πα βου γα δι γα γα δι δι. Δι ζω και δι γαβού πα, πανί παβού, δι γαβού παβού πα, πα. Ακόμα μία φορά βέβαια παραλλαγή. Δι γαβού πα, δι δι και ζω και. Είμαστε στην σκληρή χρωματική κλίμακα, δι, κορυφή τετραχόρδου, δι, δι και, δι και, διαζευτικός τόνος, δι, δι και, και φτάνω στο ζω, χαμηλός, ζω και, δι γα δι, δι γα δι. Ο γα κοντά στον δι, 4 ηχητικά μόρια, δι γα δι. Αν ήμασταν διατονικό, στο διατονικό γένος, το δίγα είναι τόνος. Προσέξτε. Τώρα λέμε δίγα δι. Τι θα λέγαμε στο διατονικό γένος. Δίγα δι. Δίγα δι λέμε. Δίγα δι. Και ζω και δίγα βου και δι δι. Και ο γα προς τον δι, ο βου προς τον πα. Γαβού και δι δι.
αν δυσκολεύεστε, πολλές φορές και εσείς να το πείτε. Γάβου και δίδι, δίδι και διγάβου παβου γάδι και διγαγάδι γάβου παβου παπα. Θέλει παίδευση, θέλει να αφιερώσετε πολύ χρόνο, να έχουμε σωστά διαστήματα και σιγά σιγά να γίνει βίωμά μας ο ήχος πλάγιος του Δευτέρου. Πα, συνεχίζουμε. Νίζω και, νίζω και, και δι και με ζων, υπά, νίζω και, και ζων, και δι και δι γαβου παβου γαδι γαδι δι. Και πάλι δι και δι γαβου παβου γαδι γαδι δι δι ζω και δι γαβου πα πανί, πανί, παβού, δι, γαβού, παβού, πα, πα. Ένα ιδίωμα του πλαγιού Δευτέρου, όταν είμαστε στον πα και φτάνουμε στο νι και επιστρέφουμε, έχουμε το νι με δίεση, ιδίως εδώ στις καταλήξεις, Πανί, παβού, δι, γαβού, παβού, πα, πα. Ακόμη μία φορά θα σας το πω, κανονικά στο ρυθμό, χωρίς να σταματήσω. Πα. Δι, δι και ζω και δι γα δι και ζω και δι γα βου και δι δι. Δι, δι και δι γαβου παβου γαδι και δι γαγαδι γαβου παβου παπα. Νίζω και δι και ζω νι πανίζω και ζω νι και δι και δι γαβου παβου γαδι γαγαδι δι δι ζω και δι γαβου πα πανι παβου δι γαβου παβου πα πα. Είμαστε έτοιμοι για μέλος, για να το ακούσετε. Παβου γαδί γαβου πα, κατευθυνθεί το υπρός ευχή μου ως θυμία μα ενώπιο. Επάρσεις των χειρών μου θυσία εσπερίνη εις ακούσον μου Κύριε. Και ακόμη μια φορά θα το πούμε. Κατευθυνθεί το υπρός ευχή μου ως θυμία μα ενώπιον.
υπάρσεις των χειρών μου θυσία εσπερίνη. Εις άκουσον μου, Κύριε. Και μετά το κατευθυνθήτο, έχουμε την στοιχολογία του Κεκραγαρίου, την οποία θα τη διαβάσετε μόνοι σας, δεν είναι δύσκολο, είναι στα σύντομα μέλη ανήκει, οπότε εμείς, αφού είμαστε στα αργοσύντομα μέλη, να συνεχίσουμε με το πρώτο στοιχειρό ιδιόμελο. Νίκην έχων Χριστέ, την κατά του άδου εν το σταυρό ανήλθες. Προηγείται ο στίχος εξάγα και εκφυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσαστε του το ονόματί σου. Παραλλαγή. Νι πάπα 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 παβούπα. Φτάνουμε στον δι, μπαίνουμε στο ρυθμό μας. Δι δι γα δι και ζω και δι γα δι και δι γα γα δι γα βούπα βούπα πα και δι δι βου γα δι γα δι. Δι 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 γα δι νι δι γα δι και δι γα δι γα βου πα βου πα πα και δι γα δι και ζω δι γα δι και ζω και δι γα δι δι και δι δι γαδί και ζωνίζω και δίγαβου γαδί, δίγαδί και δίγαδί, γαδί γαβού παβού παπα, παβού γαβού γαδί, δίγαδί βου γαδί γαδί. Δι δι νι ζωνίζω και ζω, ζωνίζω και δι και δι δι. Δι και δι γα δι, γα δι γα βου πα βου πα πα. Ακόμη μια φορά βέβαια, έχουμε να πούμε αρκετά, εδώ. Πα, ο στίχος δεν έχει κάτι να σχολιάσουμε. Δι γα βου πα. Και από τον πα, πάμε στον και. Και δι, και δι, δι, βου. Είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τον βου. Σιγά σιγά. Αν δεν μπορείτε να κατεβείτε υπερβατός με το ελαφρόν, πάτε μία-μία φωνή να βρείτε τον βου και μετά να κατεβείτε υπερβατός. Και δι, 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 γα, βου, δι, βου. Ναι, γιατί πολλές φορές πολλοί μαθητές μπερδεύονται και πάνε στον πα. Και δι δι. Και λένε πα αντί βου. Ή στο ύψος του πα λένε το βου. Δεν θέλω να σας το πω, μην μπερδευτείτε. Ακούστε πώς είναι. Και δι δι βου γα δι γα δι δι γα βου γα δι γα δι. Δι 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 γα δι νι δι νι. Να βρείτε τον νι. Σωστά. Συνεχίζουμε. Δι γα δι και δι γα δι γα βου πα βου πα πα. Μία πρώτη κατάληξη στον φόγκο πα. Κατά την διάρκεια του ύμνου στη βάση μας. Άρα έχουμε μία, είναι εντελής κατάληξη. Πα, συνεχίζουμε. Και δι γα δι και ζω δι γα δι και ζω και δι γα δι δι και δι δι. Μία κατάληξη τώρα στον φόγκο δι. Κατά τη διάρκεια του ύμνου. Άρα έχουμε, όχι στη βάση όμως, είναι στον άλλον δεσπόζοντα φθόγκο, στον δι.
Άρα λοιπόν ατελής κατάληξη. Δι γαδι και. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε και να πούμε πως τι έχουμε. Έχουμε μία μεταβολή, λέμε καταγένος. Είμαστε στον φθόγκο και. Πάνω όμως εδώ βλέπουμε την φθορά του και του διατονικού γένους, η οποία μας λέει, α, ελάτε εδώ, θα προχωρήσετε κατά το διατονικό γένος. Δεν έχουμε λοιπόν από τον και πάνω χρωματικά διαστήματα, αλλά διατονικά. Θυμάστε τι λέγαμε στο διατονικό γένος, στην ανάβαση ο ζωοφυσικός, στην κατάβαση με ύφεση. Γαδί και ζωνίζω και δι. Από τον και μέχρι εδώ, μέχρι την λύση της μεταβολής, έχουμε λοιπόν διατονικό γένος. Μεταβολή λοιπόν κατά γένος. Τίθεται η φθορά του και του διατονικού γένους και οδεύουμε κατά το διατονικό γένος. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε και να το θυμάστε. Γιατί? Γιατί ο πλάγιος του δευτέρου ήχος στο οξύ τετράχορδο, αρέσκεται, λέμε, να εργάζεται διατονικά. Δεν θα ακούτε συχνά στο οξύ τετράχορδο τα χρωματικά διαστήματα. Θα έχουμε μεταβολή κατά γένος. Πώς θα γίνεται αυτό? Αφού θα βάλουμε την συγκεκριμένη φθορά. Είτε του και, είτε του δι. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να γνωρίζετε ότι ο πλάγιος του δευτέρου εργάζεται, αρέσκεται λέμε, να εργάζεται στο οξύ τετράχορδο διατονικά. Γαδί και ζωνίζω και διγαβού γαδί. Λύση της μεταβολής. Συνεχίζουμε χρωματικά. Διγαβού γαδί, διγαδί και δι. Γαδί, γαδί, γαβού, παβού, παπα. Παβού, γαβού, γαδί, δι, γαδί, βου, γαδί, γαδί. Κατάληξη ατελής και πάλι έχουμε εδώ μία μεταβολή και πάλι κατά γένος. Δι, τίθεται η φθορά του δι του διατονικού γένους πάνω στον φθόγκο δι της σκληρής χρωματικής κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε μέχρι και την λύση της μεταβολής να εργαζόμαστε διατονικά. Εδώ παίζει ρόλο όμως η πορεία του μέλους. Γιατί άλλοτε θα είναι ο ζωοφυσικός και άλλοτε με ύφεση. Για να το δούμε. Δι, δι, δι και ζωνή φυσικά. Δι, δι, νι, ζωνή, νι, ζωνή, ζω και ζω. Εδώ το μέρος περιστρέφεται γύρω από το νι, ο ζω έχει δίεση. Νι, ζωνή. Το μέρος περιστρέφεται γύρω από τον ζω, ο ζω φυσικός, ο και έχει δίεση. Νι, ζωνή, ζω και ζω, ζω και ζω, ζωνή, ζω και δι, δι. Εδώ το μέρος κατεβαίνει στον δι, έχουμε καθοδική πορεία, αυτό σημαίνει ότι ο φθόγκος ζω θα είναι με ύφεση εδώ. Μέσα σε μία μικρή μελωδική γραμμή έχουμε τρία διαφορετικά ζω. Το ξαναλέω. Δι, δι, νι, ζωνί, ζω και ζω. Νι φυσικός, ζω, δίεση. Ζω φυσικός και δίεση. Νι, ζωνί, ζω και ζω. Ζωνί, ζω και δι. Ζω ύφεση. Ζώνη, ζω και δι και δι, δι. Το ξαναλέω. Δι, δι, νι, ζώνη, ζω και ζω, ζώνη, ζω και δι και δι, δι. Και συνεχίζουμε με την λύση που έχουμε εδώ της μεταβολής, συνεχίζουμε με την σκληρή χρωματική κλίμακα. Δι και δι, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Ακόμη μία φορά από το σημείο εδώ από την μαρτυρία μας. Παβου γα βου γα δι δι γα δι βου γα δι
Ακόμη μία φορά παραλλαγή ολόκληρο τον ύμνο. Μαζί με την με το στίχο, από το σημείο αυτό του στίχου. Και μετά από την παραλλαγή που έχουμε κάνει, να το πούμε και μέλος. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματι σου, νίκην έχων Χριστέ, την κατά του Άδου εν το Σταυρό ανήλθες. Ίνα τους εν σκότη θανάτου καθημένους συναναστήσεις σε αυτό, ο νεκρής ελεύθερος, ο πηγάζων ζωήν εξοικείου φώτος, παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς. Το μέλος το ακούσατε, ας το δούμε μία φορά ακόμη και να μείνουμε σε κάποια σημεία που πρέπει να προσέξετε όσον αφορά και πάλι τα διαστήματα. Νίκην έχων, δίβου έχων, Χριστέ, γαδι-γαδι, την κατά του Άδου, Άδου, εν το Σταυρό ανήλθες. Ίνα τους εν σκότη θάνατου καθημένους συνανά, διατονικά, συναναστήσεις στον ζώ, στην ανάβαση. Ο ζώ φυσικός στην κατάβαση με ύφεση. Συναναστήσεις σε αυτό, σε αυτό δίγαβουγαδι, σε αυτό
ο εν εκρίς ελεύθερος, ο πηγάζων ζωήν εξοικείου φωτός. Και τώρα διατονικά, παντοδύναμε σωτήρ. Παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς. Νομίζω πως αρκούν αυτά για το σημερινό μας μάθημα. Να τα μελετήσετε με προσοχή και χωρίς να βιάζεστε. Μας ενδιαφέρει να είναι σωστή τόσο η ερμηνεία σας, όσο και τα διαστήματα στον ήχο πλάγι του Δευτέρου. Και αναμένουμε τις δικές σας ηχογραφήσεις. Σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημά μας, εδώ στο Τηλεσχολείο Ψαλτικής της 4Ε. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.